Βουλευτή Σερών, ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι και Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής μας. Κύριε Χατζηβασιλείου, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέκεθη, κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας δύο ιστορικές συμφωνίες. Δύο συμφωνίες που η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με επευθυνότητα και σοβαρότητα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και μόνο. Γιατί λοιπόν είναι ιστορικές? Διότι για πρώτη φορά η χώρα καθορίζει με γειτονικά κράτη θαλάσσιες και κυρίως αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Και αυτό πιστώνεται στον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών. Με τις συμφωνίες Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Αιγύπτου, η κυβέρνηση αποδεικνύει εμπράκτως ότι εφαρμόζει με σταθερά βήματα μια στρατηγική εθνικής ολοκλήρωσης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Στέλνει ηχηρό μήνυμα αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση. Δημιουργεί ισχυρά νομικά κεκτημένα ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής αρχών που στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα και μόνο. Παράλληλα, δείχνει παντού τον δρόμο για τον οποίο, με τον οποίο πρέπει να διευθετούνται οι διμερείς εκκρεμότητες. Διαπραγμάτευση, καλή πίστη, εφαρμογή των συνθήκων και συμβάσεων χωρίς απειλές και χωρίς εκβιασμούς. Η χώρα μας σήμερα αυξάνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και κατοχυρώνει τη δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θωρακίζει τον θαλάσσιο χώρο της και βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που επί δεκαετίες εμπόδιζαν την επίτευξη συμφωνίας και με την Ιταλία αλλά και με την Αίγυπτο. Με τις συμφωνίες αυτές επιβεβαιώνεται ότι τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ειδικά η συμφωνία με την Αίγυπτο καταρρύπτει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο που μας πέρασε ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τουρκίας και το καθεστώς του κυρίου Σαράτζ. Μαζί καταρρύπτει και την τουρκική θεώρηση για την περιοχή. Άλλωστε έτσι εξηγείται και η σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που όλοι ζούμε καθημερινά. Η κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία με σταθερά βήματα διευθετούν χρόνιες εκκρεμότητες και εδραιώνουν τη θέση της χώρας μας ως πόλου δημοκρατίας και περιφερειακής σταθερότητας. Η συμφωνία με την Ιταλία αποτέλεσε το παράδειγμα και έδωσε το έναυσμα, ενώ εκείνη με την Αίγυπτο αποκαθιστά πλέον την τάξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι το Κάιρο επέλεξε τη διεθνή νομιμότητα παρόλο που η γειτονική Τουρκία προσέφερε στην κυβέρνηση της Αιγύπτου εναλλακτική συμφωνία με περισσότερο θαλάσσιο χώρο για την ίδια. Έτσι λοιπόν σήμερα, 30 περίπου χρόνια μετά από την έναρξη ισχύως της Σύμβασης των ΗΕ, γνωστής όλους μας Άγκλος όπως την λέμε, η Ελλάδα βάζει σε τάξη τις εκκρεμότητες οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και ΑΟΣ με όμορα κράτη. Πρόκειται για αποτέλεσμα στοχευμένων διπλωματικών κινήσεων και σοβαρής προετοιμασίας της κυβέρνησης για οριστική διευθέτηση των θεμάτων που εκκρεμούν επί χρόνια με τους γείτονες. Και για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Σύμφωνα με την Άγκλος και άρθρο 74, η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ δύο γειτονικών κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές γίνεται με συμφωνία με βάση το διεθνές δίκαιο και με στόχο την εξεύρεση δίκαιης λύσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, εντός προφανώς ευλόγου χρονικού διαστήματος, τότε τα δύο κράτη πρέπει να προσφύγουν σε δικαστική επίλυση. Μάλιστα, στο εν λόγω άρθρο το 74, κωδικοποιείται και εθιμικό δίκαιο, το οποίο ισχύει και έναντι κρατών που δεν έχουν επικυρώσει την Άγκλος, όπως προφανώς είναι η Τουρκία. Έτσι λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι ο πλέον δεδειγμένος τρόπος βάσει του διεθνούς δικαίου για να καθορίσει κανείς ΑΟΣ είναι η επίτευξη συμφωνιών και μόνο. Η κυβέρνηση σήμερα πραγματοποιεί ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα. Προχωρά σε δίκες και εποφελείς οριοθετήσεις, κάνοντας εξαιρετική εφαρμογή της Άγκλος και δείχνοντας τη διεθνή κοινότητα ότι η χώρα μας σέβεται το γράμμα των συμφωνιών και το εφαρμόζει εμπράκτως με πνεύμα καλής συνεργασίας και κυρίως καλής γειτονίας. Με τις δύο συμφωνίες, η χώρα μας για πρώτη φορά αποκτά ΑΟΣ όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο. Οι δύο αυτές ζώνες υπολογίζουν σε 76.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ιταλία και 38.000 με την Αίγυπτο. Και όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία και αποσπασματικά. Αποτελούν μέρος μιας μελετημένης εξωτερικής πολιτικής με στόχο την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Χωρίς να χαθεί χρόνος, η κυβέρνηση μέσα σε ένα μόλις έτος
έλυσε ζητήματα που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αποτελεί χρονικά την πρώτη συμφωνία που υπεγράφει για θαλάσσιες ζώνες από τη χώρα μας μετά την ατελέσφορη απόπειρα επικύρωσης μιας εξαιρετικής συμφωνίας με την Αλβανία που ήταν η κυρία Μπακογιάννη την εποχή εκείνη διαπραγματευόταν με μεγάλη επιτυχία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν σήμερα αποτελεί καρπό πολυετών διεργασιών. Κυρίως όμως είναι αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας που κατέβαλε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Το κείμενο λοιπόν επιβεβαιώνει πανηγυρικά το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Η οριοθέτηση στηρίζεται στη μέση γραμμή της υπάρχουσας Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας του 1977 περί Φαλοκρηπίδας. Με την τωρινή συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή θα ισχύει για τα υπερκείμενα της Φαλοκρηπίδας ύδατα. Έτσι λοιπόν, ως εκ τούτου, η Συμφωνία της Φαλοκρηπίδας του 1977 επεκτείνεται σε συμφωνία που περιλαμβάνει το σύνολο όλων των ζωνών, άρα και τη ΑΟΣ. Η επιλογή συμφωνία αυτή να αφορά όχι μόνο την ΑΟΣ αλλά και όλες τις άλλες ζώνες που δυνητικά μπορούν να προκηρυχθούν συνάδει με τη διεθνή πρακτική και συμφέρει τη χώρα μας. Τα ειδικότερα θέματα της αλίας και της περιβαλλοντικής προστασίας δεν εμπεριέχονται στο κείμενο αυτό αλλά διευθετούνται στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων. Σχετικά με την οριοθέτηση, η χρήση της μέσης γραμμής στον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και η αναγνώριση του δικαιώματος των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες επιβεβαιώνει τα δικαιώματα της χώρας μας. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για τη γενική μέθοδο της μέσης γραμμής και τις ζώνες στα νησιά. Η συμφωνία αποτελεί ασφαλές πρότυπο και εξαιρετικό προηγούμενο για άλλες διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Το πιο σοβαρό ζήτημα που απασχόλησε τις δύο πλευρές ήταν η αλία. Οι Ιταλοί αλλοίς κινήθηκαν πιεστικά κατά της υπογραφής οποιασδήποτε συμφωνής με την Ελλάδα, με αφορμή την κακή εμπειρία που είχαν αποκομίσει από την αντίστοιχη συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας το 2015. Οι ίδιοι λοιπόν θεωρούσαν ότι είχαν αποκτήσει ιστορικά δικαιώματα με την ανεφόρων και περιορισμών δραστηριότητά τους στα διεθνή ύδατα ανοιχτά του Ιωνίου Πελάγους. Για την ιστορία, η συμφωνία Ιταλίας και Γαλλίας ουδέποτε κυρώθηκε από την Ιταλική Βουλή λόγω της σφοδρής αντίδρασης των ελευθερικών συνδικάτων στη γειτονική χώρα. Έτσι λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση αντέδρασε στεναρά στα περί ιστορικών δικαιωμάτων των Ιταλών ψαράδων, καθώς δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την οποιαδήποτε αναγνώρισή τους. Τελικά αποφασίστηκε από κοινού με την Ιταλία η αποστολή επιστολής προς την Κομισιόν. Τα δύο κράτη ζητούν τη μελλοντική τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής ελευθερικής πολιτικής, ώστε όταν η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει την ελληνική ζώνη της έως τα 12 ναυτικά μίλια, να διατηρηθεί η υπάρχουσα ελευθερική δραστηριότητα των Ιταλών αλλιέων στην ενδιάμεση περιοχή, που σήμερα προφανώς αποτελεί διεθνή ύδατα. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών πέτυχε να μπει μια πολύ σημαντική πρόβλεψη. Όταν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, μόνον συγκεκριμένος αριθμός ιταλικών πλοίων θα μπορεί να κινείται στη ζώνη από τα 6 έως τα 12 μίλια, με την υποχρέωση να δέχεται έλεγχο από τις ελληνικές αρχές. Επιπλέον προβλέπεται ότι οι Ιταλοί θα μπορούν να αλλιεύουν αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών, οι οποίες μάλιστα δεν ενδιαφέρουν τους Έλληνες ψαράδες. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά η Ιταλία αποδέχεται περιορισμούς για τους αλλοιείς της που μέχρι σήμερα κινούνται ανεξέλεγκτα στην περιοχή και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών της υδάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, υπεγράφει κοινή δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους πόρους της Μεσογείου. Με τη δήλωση αυτή, τα δύο κράτη εκφράζουν την προσήλωσή τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των θαλασσίων πόρων της περιοχής μας. Και βέβαια συμφωνούν για να κάνουν κοινές διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων στις πρακτικές των αλλιέων των δύο κρατών από εξελίξεις περιβαλλοντικές, νομικές, κλιματικές και άλλες. Όπως τονίζεται στην κοινή δήλωση, αυτές οι διαβουλεύσεις δεν επηρεάζουν την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της κάθε χώρας. Χωρίς αμφιβολία, λοιπόν, η συμφωνία με την Ιταλία ήταν το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των θαλασσίων στον όμο με τους γειτονές μας. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο. Η κυβέρνηση, με αυτοπεποίθηση και με οδηγό το διεθνές δίκαιο, επιλύει χρόνιες εκκρεμότητες, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματά μας με τρόπο δίκαιο και προφανώς τελεσίδικο. Η απόφαση της Ιταλίας, μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, να συνομολογήσει μια ισορροπημένη και νομικά ισχυρή συμφωνία με την Ελλάδα, συνεπάγεται την αναγνώριση της αξιοπιστίας της κυβέρνησης αλλά και της χώρας μας. Κύριοι συνάδελφοι, η συμφωνία με την Αίγυπτο, για να περάσω στο δεύτερο θέμα, είναι μια εξίσου σημαντική συμφωνία σε πολιτικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο.
πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη συμφωνία μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διευθέτησης διμερών εκκρεμωτήτων και οικοδόμησης συμμαχιών με τρίτους, προασπίζοντας τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Είναι αποτέλεσμα διεργασιών της ελληνικής διπλωματίας με τις συζητήσεις να έχουν ξεκινήσει το 2005 και τη συμφωνία να υπογράφεται μετά από 14 γύρους διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, κομβικό ρόλο έπαιξαν και οι καλές προσωπικές επαφές του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Πρόκειται λοιπόν για μια ισορροπημένη συμφωνία, απολύτως συμβατή με το διεθνές δίκαιο, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο προήμιό της, που επιβεβαιώνει ξεκάθαρα για δεύτερη φορά την πάγια θέση μας ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Το μήνυμα που στέλνει η παρούσα συμφωνία σε κάθε κατεύθυνση είναι πως η Ελλάδα δεν συνάπτει παράνομες συμφωνίες, ούτε εξαναγκάζει άλλες χώρες ελαιώνοντας συμφωνίες χωρίς καμία νομική ισχύ. Διαπραγματεύεται με βάση το δίκαιο της θάλασσας και όχι με παράνομα παζάρια πλειοδοσίας θαλασσίου χώρου από χώρες που σφετερίζονται. Πρόκειται για μια συμφωνία χωρών που δεν αμφισβητούν η μία τα δικαιώματα της άλλης, δεν εκβιάζουν και δεν απειλούν. Άλλωστε, το καλό κλίμα ανάμεσά μας αποτυπώνεται και στην επιλογή της κυβέρνησης της Αιγύπτου να εξασφαλίσει τάχιστα την κύρωση του κειμένου από την Εκή Βουλή. Με τη συμφωνία αυτή επιπλέον καταρρύπτεται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο ενταφιάζεται από τη διασταύρωσή του με μια νόμιμη οριοθέτηση που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και μόνο. Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου δεν συγκρίνεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί? Εκείνο το κείμενο δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Συνάφθηκε από χώρες που δεν γειτνιάζουν και η εγκυρότητά του καταγγέλθηκε από το ίδιο το νόμιμο εκλεγμένο κοινοβούλιο της Λιβύης. Επιπλέον, ο υπονομευτικός του ρόλος σε βάρος σταθερότητας στη Μεσόγειο αναδείχθηκε από πολλές χώρες. Έτσι λοιπόν, με τη συμφωνία αυτή κατοχυρώνονται τα ελληνικά δικαιώματα, αφού όλη η θαλάσσια περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί με το παράνομο μνημόνιο αναγνωρίζεται ως ζώνη ελληνικής δικαιοδοσίας. Έτσι, οι τουρκικές αξιώσεις αποδεικνύονται πλέον παράνομες και ανεδαφικές. Ακόμα, η συμφωνία αυτή έχει ακόμα ένα αποτέλεσμα. Επικαλύπτονται πλήρως οι περιοχές που η Τουρκία σκοπεύει κατά δήλωσή της να παραχωρήσει στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων, την ΤΠΑΟ, για διεξαγωγή ερευνών υδρογων ανθράκων. Επιπλέον, η Λιβύη πλέον έχει μια μεγάλη πίεση, διότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο απολύτως νόμιμες οριοθετήσεις, Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Αιγύπτου. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση στη γειτονική χώρα στο μέλλον δεν θα έχει απολύτως καμία νόμιμη βάση να απορρίπτει την όποια συζήτηση με την Ελλάδα για να ολοκληρωθεί με νόμιμο τρόπο η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών νοτίως της Κρήτης. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη επίσης κυβερνητική επιτυχία. Σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση, ενώ η Αίγυπτος δεν συμφωνούσε στην οριοθέτηση της μέσης γραμμής, αντιπαραβάλλοντας την αναλογικότητα των αντικείμενων ακτών, τελικά, αναγνωρίζοντας το αμοιβαίο συμφέρον τις καλές σχέσεις των δύο χωρών με το διεθνές περιβάλλον, συμφώνησε σε μια ενδιάμεση λύση. Δηλαδή σε μια γραμμή οριοθέτησης που με αντικειμενικά κριτήρια ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα συμφέροντα των δύο κρατών με αποτελέσματα που είναι σχετικώς πολύ κοντά στους αρχικούς στόχους που είχαν θέσει και οι δύο πλευρές. Έτσι λοιπόν η κατανομή του θαλασσίου χώρου είναι 55 και 45% αντίστοιχα ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ελλάδα, αποτέλεσμα πάρα πολύ θετικό για τη χώρα μας. Βεβαίως, η παρούσα οριοθέτηση είναι τμηματική, δηλαδή αποτελεί τμήμα συνολικής μεταγενέστερης οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών. Όμως η μερική οριοθέτηση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση άρνηση των δικαιωμάτων μας. Η προτεραιότητα ήταν η κατάρριψη του τουρκολιβικού μνημονίου, πράγμα το οποίο και πετυχαίνουμε. Στο άρθρο 1 της συμφωνίας προβλέπεται ρητός ότι τα δύο μέρη μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση πέραν των ακραίων σημείων της γραμμής που συμφωνήθηκε. Και για τη γραμμή που συμφωνήθηκε, η οριοθέτηση είναι οριστική και δεσμευτική. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Και εδώ εντοπίζεται άλλο ένα σημαντικό θετικό αποτέλεσμα. Η Αίγυπτος δέχθηκε ότι η οριοθέτηση είναι μερική και ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της, κάτι που δεν αποδεχόταν ξεκάθαρα τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, με την παρούσα συμφωνία, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη εκμετάλλευση των πρωτοπραγωγικών πηγών στις θαλάσσιες ζώνες νοτίως της Κρήτης και διευκολύνεται και η περαιτέρω συζήτηση για το μεγάλο σχέδιο του EastMed, ενός έργου στρατηγικής σημασίας που θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης.
Τέλος, εμβαθύνονται οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο, το μεγαλύτερο αραβικό κράτος και σημαντικό δρόντα στην περιοχή, ιδίως τώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι περισσότερο πολύπλοκη από ποτέ. Κύριοι συνάδελφοι, τις προηγούμενες ημέρες ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση στις συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση. Ακούστηκε από ορισμένους ότι δήθεν υπάρχει κενό ή έλλειψη στρατηγικής ή ότι απουσιάζει ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Λείπει η στρατηγική και το σχέδιο όταν μέσα σε ένα χρόνο η κυβέρνηση υπογράφει δύο καλά μελετημένες και συμφέρουσες συμφωνίες. Όταν μέσα σε ένα χρόνο διευθετούνται χωρίζουσες εκκρεμότητες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και μόνο. Όταν όλες οι μεγάλες χώρες στην περιοχή αναγνωρίζουν η Φαλοκρηπίδα και ως τα νησιά μας. Όταν βεβαιώνεται για άλλη μια φορά το δικαίωμα της χώρας να αυξήσει την αιγελίδα ζώνη της. Ακόμα λοιπόν και σήμερα, ο Πρωθυπουργός με τον Βούλγαρο ομόλογό του υπέγραψαν διμερή συμφωνία για την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε κόμβο φυσικού αερίου στη Νότια Ευρώπη. Η κυβέρνηση δεν χάνει χρόνο και προχωρά αποφασιστικά στο σχεδιασμό της. Η στρατηγική της είναι ξεκάθαρη. Διάλογος, πίστη στο διεθνές δίκαιο, με στόχο συμφωνίες που εξασφαλίζουν πλήρη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση έτσι κλείνει μια περίοδο αδράνειας και δισταγμών στην εξωτερική της πολιτική. Και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς την Άγκυρα. Ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, που αποτελεί και τη μόνη διμερή εκκρεμότητα, μπορεί να γίνει αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και οι συνθήκες. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Έτσι λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει τις δύο συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Τα κείμενά τους αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη ότι η κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία ασκούν υπεύθυνη και τολμηρή εξωτερική πολιτική με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.